Ο Τριαντάφυλλος Ηλιάδης, με καταγωγή από τον Πετεινό της Ξάνθης, είναι ένας από τους πιο καταξιωμένους Έλληνες ζωγράφους, με δεκάδες εκθέσεις σε ολόκληρο τον κόσμο που αποτυπώνει στο καμβά τη ζωή μέσα από τα δικά του μάτια χρησιμοποιώντας το στόμα. Ζωγραφίζει τοπία, τη θάλασσα και καθημερινές εικόνες ανθρώπων. Ο κ. Ηλιάδης από το 1970 αποτελεί τακτικό μέλος της Διεθνούς Ένωσης Αναπήρων Καλλιτεχνών με έδρα το Λίχτενστάιν. Ο καταξιωμένος καλλιτέχνης βρέθηκε στην πόλη της Καβάλας καλεσμένος των μαθητών της Νέας Καρβάλης και εκθέτει τα έργα του στο φουαγέ του αμφιθεάτρου του Διοικητηρίου Καβάλας, όπου εκεί υποδέχεται εδώ και τρεις μέρες με ένα μεγάλο χαμόγελο γεμάτο αισιοδοξία τους μαθητές της περιοχής και τους διδάσκει την δύναμη της θέλησης. Παράλληλα, τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά πώς ζωγραφίζει χρησιμοποιώντας μόνο το στόμα του. Ζωγραφίζω με το στόμα από μικρό παιδί και από το 1967 ήρθα σε πρώτη επικοινωνία με την Παγκόσμια Ένωση και από εκεί και μετά μέχρι και σήμερα ζωγραφίζω μόνο για τις ανάγκες της Ενώσεως. Τα παιδιά που έρχονται εδώ έχω την ευκαιρία να τα μιλήσω για τη δύναμη της θέλησης, να τους ενθαρρύνω για τη ζωή, καθώς επίσης κάθομαι και ζωγραφίζω όπως βλέπετε εκεί το καβαλέτο μου με τις τουλίπες, διότι το γυμνάσιο και το δημοτικό σχολείο της Νέας Καρβάλης επέλεξαν φέτος εμένα σαν άνθρωπο της τέχνης και ντύθηκαν τουλίπες εμπνευσμένοι από έναν πίνακά μου που είχε τουλίπες και με κάλεσαν να βρεθώ κι εγώ στην αλφαβητοπαρέλαση και με την ευκαιρία αυτή να κάνω και μία εκθεσούλα 2-3 ημερών, οπότε όποιος προλάβει να μπορέσει να έρθει να τη δει. Όταν η φύση σε φρενάρει από ορισμένες δυνατότητες, εσύ προσπαθείς να αξιοποιήσεις ό,τι σου έχει απομείνει γερό. Αυτό δεν είναι ότι μου το έδειξε κάποιος ή μου το δίδαξε κάποιος. Αυτό από μόνο του έχει δημιουργηθεί. Όταν βρισκόμουν στο πικ Παπεντέλης παιδάκι αιών, ζωγράφιζα με ένα πινελάκι και νεροβογιές στο Κομωδίνο και με είδαν εκεί διάφοροι διοικητικοί υπάλληλοι. Με φέραν σε πρώτη επικοινωνία με τον αντιπρόσωπο της Παγκόσμιας Ένωσης που ήταν τότε στην Ελλάδα, ο Νίκος ο Χατζηγιάννης από τη Χαλκίδα που έστειλε τις κάρτες, και από εκεί και μετά άρχισα να πετάω με τα δικά μου τα φτερά. Σίγουρα τα παιδιά έχουν απορίες και με ρωτούνε, αλλά και εγώ τους εξηγώ με κάθε λεπτομέρεια, διότι το φυτώριο αυτό της Ελλάδος που το μυαλουδάκι τους είναι σαν τυπόχαρτο, ό,τι βλέπουν, ό,τι ακούνε θα τους μείνει για μια ζωή και ποτέ δεν τους γυρνώ την πλάτη. Πάντοτε με χαρά, όταν με καλούν, πηγαίνω για να τους δείξω πώς γίνονται αυτά τα έργα, να τους μιλήσω και διάφορα άλλα.